Τον David Spergel, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα της αστροφυσικής και πρόεδρο του Simmons Foundation, υποδέχτηκε η ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης στο αμφιθέατρο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο. And see the breadth of science done here in the Institute. So it's very exciting to be here in Crete, where there is such a strong effort in this area, and to learn of the work that's going on here. Σήμερα ένα εξαιρετικό ομιλητή μαζί μας, τον David Spergel, ο οποίος είναι πρόεδρος του Simons Foundation, ένα από τα μεγαλύτερα κοινοφελή ιδρύματα τα οποία υποστηρίζουν την έρευνα. Ο David Spergel ήταν κεντρικός ομιλητής στην έκτη διάλεξη Νικόλαος Κυλάφης, εκδήλωση που έχει καθιερωθεί προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ελάχιστη αναγνώριση για τα 35 χρόνια επιστημονικής και διοικητικής συμβολής του. Το να έρθει ένας διάσημος επιστήμονας και να γνωρίσει το ΙΤΕ, να γνωρίσει τους καθηγητές πανεπιστημίου, να γνωρίσει τους ερευνητές του ΙΤΕ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μιλήσει σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην κοσμολογία. Θα μάθουμε λοιπόν τα τελευταία σημαντικά ευρήματα που αφορούν το χώρο της αστροφυσικής. Η ετήσια διάλεξη έχει θεσμοθετηθεί από το 2019 από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και φιλοξενεί κάθε χρόνο κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Με μεγάλη μας χαρά, γιατί αυτός ο διάσημος αστροφυσικός είναι ο έκτος που έχει έρθει στην Κρήτη για να τιμήσει τον Νίκο τον Κυλάφη, ο οποίος με την ευκαιρία των 70 του γενεθλίων ιδρύθηκε αυτή η διακεκριμένη διάλεξη Νικόλαος Κυλάφης στο ΙΤΕ, γιατί χάρη στις εργασίες και στην σκληρή προσπάθεια του Νίκου του Κυλάφη, που είναι πλέον ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ιδρύθηκε μετά από πολλά χρόνια το Ινστιτούτο Αστροφυσικής στην Κρήτη από την Πολιτεία. Ο Νικόλαος Κυλάφης, υποδεχόμενος στον David Spergel στο ΙΤΕ, εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά συγκινημένος από την αναγνώριση της προσφοράς του στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης και το ΙΤΕ, όπως και του έργου που έχει συντελεστεί από την ομάδα αστροφυσικής Κρήτης. Εντάξει, στη ζωή μου και στην καριέρα μου προσπάθησα να βοηθήσω, αλλά νομίζω ότι η τιμή που παίρνω είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή την προσφορά μου. Και τους ήμουν ευγνώμων γι' αυτό.